Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ και ένα χρόνο στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς και τις πόλεις, πραγματοποιούνται πρωτοφανείς, μεγαλειώδεις, σε όγκο και απαλμό συλλαλητήρια για την υπεράσπιση της αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν υγείας, σύγχρονης, αναβαθμισμένης, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Είπαν ένα πολύ μεγάλο όχι στην πολιτική σας. Στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Στις 8 Φλεβάρι πραγματοποιήθηκε στα Χανιά. Με το λαό να μην αποδέχεται, μιλάμε για χιλιάδες λαού, να μην αποδέχεται το νοσοκομείο του να λειτουργεί σε απαράδεκτες συνθήκες για τους ασθενείς, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες είναι σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων στο ζήτημα της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για ένα νοσοκομείο τραγικά υποστελεχωμένο, με το 50% του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που προβλέπει ο ήδη ελλιπής και απαρχαιωμένος οργανισμός του, με αποκορύφωμα κλινικές να μην μπορούν να λειτουργήσουν, όπως η μία από τις δύο χειρουργικές, τα 6 νέα κρεβάτια της ΜΕΘ δωρεάν του Ιδρύματος Νιάρχου, καθώς και η ογκολογική αιματολογική κλινική που δουλεύει με προσωπικό ασφαλείας. Πρόκειται για μια κατάσταση που οδηγεί στη σωματική και ψυχική εξόντωση του προσωπικού. Το 50% από το υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δουλεύοντας υποκαθεστώς ομοιρίας και αποχωρεί με την πρώτη ευκαιρία αναζητώντας κάτι καλύτερο. Οι ελάχιστοι μόνιμοι υγειονομικοί που έχουν παραμείνει είναι προσωπικό προχωρημένης ηλικίας, κουρασμένο, στα όρια της κατάρρευσης. Οι χρωστούμενες άδειες και τα ρεπό, τα εξαντλητικά ωράρια και η υπερεφημέρευση αποτελούν την καθημερινότητά τους. Ως το τέλος του 2024 αναμένεται κύμα συνταξιοδοτήσεων με κίνδυνο το κλείσιμο ολόκληρων τμήματων όπως το ακτινολογικό, το οποίο θα έχει 4 συνταξιοδοτήσεις. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί δυσλειτουργίες σε κλινικές όπως η ψυχιατρική που λειτουργεί με 3 ψυχιάτρους. Ήδη έχει γίνει περικοπή κλινών από 29 σε 14 μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κλινική το 2028 καλώς εχόντων των πραγμάτων, που γίνεται με χρηματοδότηση από το κληροδότημα Μαλινάκη, είναι συγκεκριμένη χρηματοδότηση, και μέχρι τότε τι θα γίνει, μπαλώματα και σε αυτή την περίπτωση. Με κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών που θα χρειαστούν ένα επίγον χειρουργείο, η παιδοχειρουργική κινδυνεύει με κλείσιμο, μετά και την παρέτηση της μίας από τις δύο παιδοχειρουργούς ως αποτέλεσμα των απαράδεκτων εντέλεσθε των διοικήσεων των νοσοκομείων και της 7η ΥΠΕ. Τα ΤΕΠ λειτουργούν με επικουρικούς γιατρούς και σχετικά με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων διαθέτει τους δύο ψυχιάτρους για όλο τον νομό, ενώ δεν έχει παιδοψυχίατρο εδώ και αρκετά τους μήνες, με αμυνυπολόγιστες συνέπειες για γονείς και παιδιά. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις και στο προσωπικό των υπολείπων ειδικοτήτων. Είναι ο τομέας των ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ Χανίων, που εξακολουθεί να λειτουργεί οριακά. Αυτή τη στιγμή τα 32 πληρώματα που αντιστοιχούν σε 3 ασθενοφόρα προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες, βάρδιες και εφημερίες που οριακά φτάνουν για την πόλη των Χανίων. Όχι όμως για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε πρώτον να προσληφθεί με ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το ΕΚΑΒ Χανίων, το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό όλων των κλάδων ειδικοτήτων πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης με ουσιαστικές αυξήσεις. Και δεύτερον, και κλείνω με αυτό, να μονιμοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλο το επικουρικό και με όλα τα είδη συμβάσεων προσωπικό και να επικαιροποιηθεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες ο απαρχαιωμένος ελλιπής οργανισμός του νοσοκομείου. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας απαντήσω επακριβώς στην ερώτηση σας, κύριε συνάδελφε, αφού σας ευχαριστήσω γιατί με προτιμάτε σταθερά σχεδόν κάθε Δευτέρα, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πραγματικά, μ' αξιθώ, ίσως από όλες τις ερωτήσεις είναι σωστές. Δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν. Θέλω και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε εξήγηση γιατί οι γιατροί προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα που εσείς δεν τον πιστεύετε καθόλου. Τι είναι αυτό που οδηγεί, λέει, μαζικά στους γιατρούς να προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα από το δημόσιο. Και τι καλύτερο έχει ο ιδιωτικός τομέας από το δημόσιο. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πάμε λίγο στο νοσοκομείο Χανίων. Η υπηρεσία μας εξετάζει κάθε εισήγηση πρόταση που βάλετε από τους αρμόδιους φορείς, ΔΥΠΕ και νοσοκομεία,
με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη επιμέρους παραμέτρους όπως γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καλύπτουν όσο καλύτερα οι ανάγκες των ασθενών. Ειδικότερα λοιπόν σας γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός, λέω ότι με ρωτήσατε για τον οργανισμό, λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Άγιος Γεώργιος είναι επικαιροποιημένος, καθώς εκδόθηκε το τέλος του 2018 και ισχύει μέχρι σήμερα. Πέραν τούτου, σας πληροφορούμε ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας καμία άλλη εισήγηση πρόταση από τους αρμόδιους φορείς, ΔΥΠΕ ή νοσοκομείο, που να αφορά σε κατάρτιση έκδοση νέου οργανισμού λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Άρα, στον οργανισμό δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του. Ο οργανισμός φτιάχτηκε μόλις το τελευταίο έτος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό υγείας αναπληρωτή τον κύριο Πολάκη, βουλευτή Χανίων. Άρα, εικάζω ότι ήξερε γιατρός, βουλευτής Χανίων, τι έπρεπε να βάλει στον οργανισμό του νοσοκομείου του. Και πραγματικά δεν θέλω να πιστέψω ότι τα έχει κάνει μπάχαλο. Άρα προφανώς ο οργανισμός είναι σωστός. Και δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, αυτό έχει κάνει πολλά, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτώ. Πάμε τώρα. Συγκεκριμένα στην 7η ΥΠΕ. Με τον αριθμό 37 του νόμου 49-50 του 22 είχε καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την τροποποίηση των οργανισμών η τέταρτη του μηνός. Και είπαμε για το Γενικό Νοσοκομείο, να το διαβάσω, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Πάμε τώρα. Αναφορικά με την ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, το δεύτερο σκέλος ερωτήσεως, που παρέχονται από τα νοσοκομεία ευθύνης μας με ιατρούς ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2020 έως και σήμερα, κατόπιν σχετικών εκκριτικών αποφάσεων, προκηρύχθηκαν συνολικά 9 θέσεις ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, από τις οποίες οι 9 προκηρύχθηκαν, οι 7 απέβησαν άγονες. Πραγματοποιήθηκε ένας διορισμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Παιδοψυχιατρική Κλινική και μία βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης. Αλλά θα καταληφθεί από υφιστάμενο, δηλαδή επικουρικός έχει πάει να γίνει μόνιμος. Και σε καταθέτω θα σας δώσω και τις προσκλήσεις πολύ αναλυτικά. Επιπλέον, η Παιδοψυχιατρική Κλινική αναγνωρίζει ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών για την ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου. Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε την 18η Πρώτου του 24 πρόσκληση για απόκτηση ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου για την κάλυψη 2 θέσεων ειδικευόμενων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το έργο της κλινικής. Το χρονικό διάστημα υποβολής έως 31 Πρώτου 24 και τώρα εκκρεμεί η τοποθέτηση των ειδικευόμενων. Έχουμε συμμετοχή, θα καλυφθούν οι 2 θέσεις των ειδικευόμενων. Τώρα στο ΕΚΑΒ. Στον τομέα ΕΚΑΒ Χανίων υπηρετούν 38 ενεργοί διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρου. Η επιχειρησιακή δύναμη είναι από 3 έως 4 ασθενοφόρα αναβάρδια ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον για τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, η οργάνωση στο χαμόγελο του παιδιού διαθέτει επίσης ελεγχομένο ασθενοφόρο, μονάδα νεογνών, το οποίο συντονίζει το ΕΚΑΒ. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα το χαμόγελο του παιδιού αυτό και για πολλά άλλα που κάνει στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων λειτουργεί και ο τομέας του ΕΚΑΒ από κόρονα με ένα ασθενοφόρο αναβάρδια για 7 μέρες την εβδομάδα. Άρα, τα όποια κενά στο προσωπικό που υπάρχουν οφείλονται πάλι στο ότι εμείς προκηρύσουμε τις θέσεις τις μόνιμες, αλλά δεν έχουμε συμμετοχή σε σχετικές προσκλήσεις. Άρα, επανερχόμαστε για μην επαναλαμβάνω τα ίδια στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρέπει να κάνουμε για να καταστεί η θέση του γιατρού του ΕΣΥ περισσότερο ελκυστική? Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Η δική μας απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η αύξηση του σωτήματός τους μέσω των απογευματινών χειρουργείων και μέσω της δυνατότητας παροχής ιδιωτικού έργου. Υποθέτω, κύριε Υπουργέ, ότι μου απευθύνατε το ερώτημα, το αρχικό ερώτημα στην τοποθέτησή σας εν είδη αστείου. Γιατί να προτιμούν, λέτε, τα ιδιωτικά ιατρία? Τον ιδιωτικό τομέα, μάλλον. Να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε πόσα είναι τα εκκρεμή χειρουργεία σε όλη την περιφέρεια Κρήτης? Στα δημόσια νοσοκομεία, πάνω από 10.000. Και ποια ήταν η λύση που δώσατε? Να φτιάξετε τα απογευματινά χειρουργεία. Όταν λοιπόν για μια σκολικοειδίτιδα στο δημόσιο νοσοκομείο απογευματινό χειρουργείο θα κοστίζει 2.000 ευρώ, λέω τώρα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς κοστίζει, και στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να κοστίζει 5.000, προφανώς θα προτιμήσει το δημόσιο νοσοκομείο και όχι το ιδιωτικό. Θα σας πω όμως το εξής. Ξέρετε πόσο τις 100 έχουν αυξηθεί τα ιδιωτικά χειρουργεία στην Κρήτη? Πάνω από 30%. Γιατί ακριβώς δεν λειτουργούν τα δημόσια χειρουργεία. Δεν λειτουργούν τα δημόσια χειρουργεία, διότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Ποιο νοσοκομείο να πιάσουμε, του Ηρακλείου, του Χανίου, του Ρεθύμνου, του Λασιθίου, τα νοσοκομεία? Άρα λοιπόν,
προτιμάει να πάει ο άλλος για να σώσει τη ζωή του και ας δώσει τα 1.000 ευρώ, ας δώσει τα 2.000 ευρώ. Έτσι είναι. Θα περίμενα να μου πείτε για την προκήρυξη η οποία έχει γίνει των 58 θέσεων ειδικευμένων γιατρών. Δεν ξέρω γιατί δεν μου είπατε, θα τα πείτε υποθέτω στη δευτερολογία. Ναι, αλλά να μην τα λέτε τμηματικά, να τα λέτε όλα μαζί για να λαμβάνω κι εγώ υπόψη μου αυτά τα οποία λέτε στην πρωτολογία σας. Αλλά θα πω όμως για αυτή την προκήρυξη, γιατί είναι γνωστή, δεν μπορώ να την αποφύγω στη δευτερολογία μου. Λοιπόν, 58 θέσεις ειδικευμένων γιατρών, 14 είναι για το νοσοκομείο Χανίων. Μία από τα ίδια με τις προηγούμενες προκηρύξεις. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι πολύ λιγότερες από τις κενές. Σύνολο οργανικών θέσεων 214 και οι κενές 69. Είναι το 32%. Αν μιλήσουμε για τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου, τότε χρειάζονται πολύ περισσότερες. Αν υποθέσουμε ότι αποδέχονται όλη τη θέση, δεν αναπληρώνουν ούτε καν τις αποχωρήσεις των τελευταίων 2 ετών. Πιθανότητα αρκετές θα βγουν και πάλι άγονες αφού δεν προκηρύσσονται ταυτόχρονα το σύνολο των κενών με κίνητρα. Ναι, γιατί αγνοείτε τη λογική των κινήτρων, που σημαίνει τι? Μισθολογική αναβάθμιση, αυξήστε τους μισθούς. Βελτιώστε τις εργασιακές συνθήκες στα νοσοκομεία. Πού θα βρείτε χρήματα? Δώσατε 9 δισεκατομμύρια για 40 F-35. 9 δισεκατομμύρια. Έχετε 58 φορά απαλλαγές στους εφοπλιστές. Έχετε αναβαλλόμενο φόρο στους τραπεζίτες. Τους έχετε δώσει τα ντερά τους. Με συγχωρείτε για τη φράση. Και μου λέτε πού θα βρείτε λεφτά για να αυξήσετε μισθούς στους γιατρούς, για να αυξήσετε το αφορολόγητο όριο στους ελεύθερους επαγγελματίες, για να αυξήσετε το όριο, το βασικό μισθό στις πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα ένας εργαζόμενος. Και δεν είναι μόνο ότι η προκήρυξη δεν φτάνει για να καλύψει το σύνολο αναγκών, δεν περιλαμβάνει παθολόγους, για παράδειγμα. Γιατί? Και μάλιστα σε λίγο συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν απομείνει και στις δύο παθολογικές. Είναι ενδεικτικό ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων πρόσφατα εξοπλίστηκε με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι τα 5 κρεβάτια ΜΕΘ του Ιδρύματος Νιάρχου, τα οποία είναι υπερσύγχρονα και βρίσκονται σε ξεχωριστή πτέρυγα. Παραμένουν κενά εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν επαρκεί το προσωπικό να το καλύψει. Αυτά τα τμήματα, όπως τα χειρουργεία ή η ΜΕΘ, απαιτούν υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο με μόνιμη σύμβαση εργασίας και όχι εξάμηνης, οκτάμηνης, εννιάμηνης απασχόλησης. Διαπιστώνεται επίσης ότι μεγάλη έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών όλων των ειδικοτήτων, αλλά και διαφορεμένων να καλύψουν τις λιγοστές θέσεις που προκηρύσσονται, γιατί είναι ναρκοθετημένες. Οι ίδιοι τα λένε αυτά. Δεν τα λέει το ΚΚΕ, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Κανείς δεν πρόκειται να στελεχώσει τμήματα όπου οι κενές θέσεις είναι 10, αλλά προκηρύσσεται μία με προδιαγεγραμμένη την εξάντληση και μάλιστα με τεράστια ευθύνη αν κάτι δεν πάει καλά. Κανείς δεν θέλει να εκπαιδευτεί σε ένα νοσοκομείο που οι διευθυντές κάνουν τη δουλειά του ειδικευόμενου αντί να εκπαιδεύουν τους ειδικευμένους. Ποιος γιατρός ή νοσηλευτής θέλει να έρθει να εργαστεί στο οποιοδήποτε νοσοκομείο και να ζήσει σε μια πόλη με έλλειψη κατοικιών, με απλησία στα ενίκια, χωρίς παιδικό σταθμό στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, χωρίς τίποτα? Να λοιπόν, δώστε κίνητρα. Καλύψτε βασικές λαϊκές ανάγκες για να δείτε πώς θα δεχτούν οι γιατροί να έρθουν στα νοσοκομεία. Το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται στον αντίποδα των σχεδιασμών της κυβέρνησης, που φέρνει τα νοσοκομεία σε αδιέξοδο, με λουκέτα, συγχωνεύσεις, αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας, από βασικές ιατρικές ειδικότητες και με ένταση της επιχειρηματικής δράσης. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα. Αυτό λοιπόν το σύνθημα απηχεί στις διαθέσεις χιλιάδων κριτικών που διαδήλωσαν. Ελάτε. Και φτάσατε τα 6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ.